με κύριε Βούτση. Ξεκινώ και ξεκινώ με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου τις τελευταίες μέρες θα έλεγα ότι οι σχέσεις μας είναι τεταμένες. Είχαμε τη δήλωση του αρχηγού του ΓΕΘΑ, του Ναύαρχου του κυρίου Αποστολάκη, στην οποία είπε ότι αν οι Τούρκοι ανέβουν σε βραχονισίδα, θα την ισοπεδώσουμε. Πώς προέκυψε αυτή η δήλωση? Αντιλαμβάνεστε, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Είμαι σίγουρος ότι με το μέτρο της ευθύνης που έχει και έχει αποδείξει αυτά τα τρία χρόνια, η ΓΕΘΑ θεώρησε ότι έπρεπε ένα τέτοιο τόνο. Το σημαντικό είναι ότι σε όλο αυτό το διάστημα, από όλες τις πλευρές, τα διεθνή φόρα και από όλους τους πολιτιακούς παράγοντες στη χώρα μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανειλημμένα το λέει, και στις επισκέψεις και στις συζητήσεις με ξένους ηγέτες κτλ., η τήρηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι το α και το ω στη διαμόρφωση σχέσεων καλής γειτονίας, ειρήνης, ιδιαίτερα στην πολύ κρίσιμη περιοχή μας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι, αλλά ο υπουργός... αυστηρότητα το επισημαίνουμε και νομίζω ότι η Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση και γι' αυτό υπάρχει μια επικινδυνότητα λόγω της αστάθειας και της μεταβατικής φάσης και του ρόλου που θέλει να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να λάβει και κάποιες φορές λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της αυτού του τύπου τα μηνύματα. Ο Υπουργός Αμυνάς, ο κ. Καμένος, δήλωσε ότι ένα χιλιοστό κίνηση αν κάνουν θα τους τσακίσουμε, θα τους συντρίψουμε. Πού μπορεί να μας βγάλουν αυτά? Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να μας βγάλουν και σε κάποιο θερμό επεισόδιο? Προσωπικά δεν είμαι απαισιόδοξος. Θεωρώ πως όσο, γι' αυτό σας είπα προηγούμενα, όσο τακτικά και με αυστηρότητα και με συνέπεια επαναλαμβάνουμε σε όλα τα επίπεδα την προϋπόθεση της τήρησης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή, δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Είναι σαφές ότι η όποια αναθέρμανση σε αυτή τη φάση αυτών των λεκτικών αψημαχιών καταρχήν, διότι υπάρχουν και υπερπτήσεις και τα λοιπά. Ναι, αυτά εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό στην ανησυχία που υπάρχει από την άλλη πλευρά, στη γείτονα χώρα, για τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής. Διότι πραγματικά η μεγάλη επιτυχία που υπήρξε εδώ και χρόνια, βεβαίως συνομολογείται σιγά σιγά, αλλά πλέον μπαίνει στα σκαριά για τον μεγάλο ενεργειακό αγωγό, τον EastMed, όπως επίσης και η έναρξη αξιοποίησης των κοιτασμάτων στον ελληνικό χώρο. Δεν αναφέρομαι στην Κύπρο, που έτσι ταλλιώς έχουν ξεκινήσει αυτή την αξιοποίηση. Φαίνεται ότι δημιουργεί μια νευρικότητα, μια ανησυχία επιπλέον από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται από όλες τις πλευρές και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πινκ-πονκ των δηλώσεων και σχετική ρητορική θα πρέπει να παραπέμπει σε τελευταία ανάλυση, γι' αυτό σας το λέω για τρίτη φορά, στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διότι για όλα αυτά τα ζητήματα, τα ενεργειακά, της ΑΟΣ, τα μίλια και τις κυριαρχίες, τα θέματα που αφορούν στο δίκαιο της θάλασσας, για όλα τα ζητήματα υπάρχει το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται ενισχύει, και είναι σωστό οι όποιες διαφωνίες, διαφορές ή ενστάσεις να παραπέμπονται εκεί. Προχωράμε. Πάμε, έρχομαι στην συμφωνία των προσπαθών, κύριε Πρόεδρε. Ερώτημα πρώτο, για να δω πώς θα τσουλήσει, πώς θα προχωρήσει η κουβέντα. Ερώτημα πρώτο, λοιπόν, θα τη φέρετε προσκύρωση στη Βουλή των Ελλήνων? Είναι απολύτως σαφές ότι είναι υποχρέωση της χώρας, εφόσον έχει ξεκινήσει μάλιστα και προχωράει με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας των στοιχείων, θα έλεγε κανείς, των σταθμών του οδικού χάρτη για την υλοποίηση της από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της ΦΥΡΟΜ, διότι εκείνοι είχαν να αλλάξουν στο σύνταγμά τους πράγματα. Η Ελλάδα περιμένει να γίνουν αυτά τα βήματα, θα τα αξιολογήσει, θα τα συζητήσουμε
Και εφόσον είναι στην σωστή κατεύθυνση και είναι η υλοποίηση κατά γράμμα της συμφωνίας και όλων των επιπλέον δεσμεύσεων και έτσι, διευκολύσεων που μπορεί να υπάρχουν από όλες τις πλευρές για να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα της συμφωνίας, θα έρθουν προς επικύρωση στην Ελληνική Βουλή. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θα το κάνει. Αν υπάρχουν ενδιάμεσα στοιχεία διασαφηνίσεων, τα οποία ήδη από ό,τι είδατε τεκμηριώνονται, τίθενται και δίνονται οι κατάλληλες διευκρινήσεις και διασαφηνίσεις, αντιλαμβάνεστε ότι βοηθάει πάρα πολύ και την ελληνική πλευρά, καθώς έχει υπάρξει ένας έντονος διάλογος με ισχυρές διαφωνίες ως προς την συμφωνία. Κατά τη γνώμη μου, ανετιολόγητες, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτές είναι απόψεις, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι το κλίμα που διαμορφώνεται σιγά σιγά τεκμηριώνει απολύτως ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως ρωτήσατε προηγούμενα, θα φέρει αυτή και, και θα υπερψηφιστεί, θα χρειαστεί, εκτιμώ, αυτό ήθελα να πω. Θα χρειαστεί 150 βουλευτές. Η συμφωνία μέσα στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, επειδή χρειάζονται οι 151, αυτή είναι η δικιά σας απόφαση, γιατί θα μπορούσε να είναι και στη λογική των παρόντων και να μην χρειάζονται 151. Αλλά εσείς έχετε πει ότι θα την περάσουμε αυτή την πρόταση με 151. Έτσι πρέπει. Τους έχετε, θα τους βρείτε? Νομίζω ότι από τις δημόσιες δηλώσεις, από το καλοκαίρι κιόλας μέχρι τώρα, μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου από περισσότερο από 2 ή 3 κόμματα προκύπτει, είτε ανεξαρτήτων, ότι η πλειοψηφία υπάρχει. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια, επαναλαμβάνω, είτε για τη διασαφήνιση ζητημάτων που ζητούνται από την πλευρά της αντιπολίτευσης να γίνουν πιο σαφή, είτε οτιδήποτε χρειαστεί έτσι ώστε να κατανοηθεί η εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, συμφωνία των Πρεσπών, όπου μέσα σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν αυτές οι διασαφηνίσεις, πλην όμως ο δημόσιος διάλογος που θα γίνει τον επόμενο 1-1,5 μήνα γύρω από αυτό το ζήτημα, πιστεύω ότι θα βοηθήσει ώστε και άλλα κόμματα και άλλοι βουλευτές με την καρδιά τους, με την ιστορική ευθύνη τους, να προσχωρήσουν στην άποψη ότι θα πρέπει αυτή η εκκρεμότητα για τη χώρα να τελειώσει και επίσης να αποδεχθούν ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, εάν δεν υπάρξει λύση, αυτό το οποίο υπάρχει, και το λέω προς όλους όσους επιμένουν ότι να μην υπάρχει το πρόσφημα Μακεδονία καν στον τίτλο, στο όνομα της γειτονικής χώρας, αυτό το οποίο θα μείνει θα είναι για όλη τη διεθνή κοινότητα πλέον σκέτο το Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα υπάρχει μια ατελείωτη ιστορικής κλίμακας υποκρισία από την πλευρά της χώρας μας και μόνο, να περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες από τους γείτονες να κάνουν τα μπάνια τους στη Χαλκιδική με τα διαβατήριά τους που θα λένε αυτό, που οι ίδιοι θα ονομάζονται έτσι όπως είναι. Δεν θα υπάρχει το στοιχείο της αλλαγής του ονόματος και των δεσμεύσεων, ναι, φαίνεται, που σταματούν τους αλυτρωτισμούς. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται, άρα όποιος δεν επιλέγει τώρα αυτή τη συμφωνία, είναι σαφές ότι είναι υπέρ της άποψης του να μείνουν τα πράγματα έτσι όπως 22 είναι. 22 Μητροπολίτες της Μακεδονίας έστειλαν προειδοποίηση για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, 22 Μητροπολίτες, και είπανε προς Θεού μην περάσει. Να είναι καλά και να μελετήσουν την ίδια τη συμφωνία, και επίσης αν είναι δυνατόν, παρότι οι Μητροπολίτες δεν κάνουν εξωτερική πολιτική, ούτε εσωτερική πολιτική θα έλεγα, πλην όμως εγώ λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου, ως δημοσιολογούντες τους λαμβάνω υπόψη μου, ανθρώπους μορφωμένους, με άποψη, με ευαισθησίες. Λέω λοιπόν το ότι πέραν του να μελετήσουν καλά την ίδια τη συμφωνία, να πάρουν και την ιστορική ευθύνη να πούν τι προτείνουν. Αν προτείνουν παράταση της εκκρεμότητας, πλέον παράταση δεν υπάρχει όπως υπήρχε επί 25 χρόνια. Από την επόμενη μέρα και η κοινότητα θα προσχωρήσει απολύτως στην άποψη όλοι
πέραν της χώρας μας προφανώς, ότι υπάρχει μια δημοκρατία της Μακεδονίας που έχει και την εθνικότητα και την γλώσσα και την εθνότητα και την υπηκότητα. Σύμφωνα... Θα τους ονομάζουν έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τοποθετηθούν επ' αυτού του ζητήματος πρώτον, και δεύτερον θα πρέπει να τοποθετηθούν, επειδή έχουν μεγάλο κύρος στο χριστεπώνυμο πλήθος και το ακροατήριο που έχουν, και είναι πλειοψηφικό αυτό το ακροατήριο ενώ με τους θρησκευόμενους στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα έλεγα επίσης να επισημάνουν πως η Ελληνική Μακεδονία, που είναι η κεντρική, δυτική, ανατολική Μακεδονία, είναι περιφέρειες της χώρας όπως και οι άλλες περιφέρειες, δεν είναι μια ξεχωριστή χώρα. Έχουμε το 51% με βάση διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα του χωρικού τμήματος που ονομάστηκε Μακεδονία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη και για αυτά τα στοιχεία να ενημερώσουν και τα νέα παιδιά, διότι αρκετοί εξ αυτών ήταν και πολύ θετικοί για κινήσεις που γίνανε από τα νέα παιδιά. Αυτό που θα σας πω, δημοσκοπικά, περίπου το 70% δεν θέλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Το λαμβάνετε εσείς υπόψη σας αυτό το νούμερο, ή λέτε εμείς θα καλύψουμε το 30%? Όχι βέβαια. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις ευαισθησίες όλου του κόσμου. Οι περισσότεροι ευαίσθητοι, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτοί που είναι στο 30%. Θέλω να είμαι προκλητικός σε αυτό που σας λέω. Δηλαδή που έχουν έρθει σε επαφή με το πρόβλημα, το έχουν ψάξει και το έχουν απαντήσει σε μία κατεύθυνση. Αλλά και όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι έχουν τις ευαισθησίες τους, έχουν τις δικές τους σκέψεις, αλλά και το δικό τους επίπεδο ενημέρωσης και πληροφόρησης. Πιστεύω και είμαι ευθύτατος, το είπα σε αναφορά προηγούμενα με τους Μητροπολίτες της Μακεδονίας, ότι εάν υπάρξει μια συστηματική και σαφής ενημέρωση για το γράμμα, το πνεύμα, τις εγγυήσεις και τη διεθνή υπόσταση αυτής της συμφωνίας, όπως επίσης για τα καλά που θα έχει η χώρα μας και ως ενεργειακός κόμβος και ως βασική δύναμη συνανάπτυξης σε όλα τα Βαλκάνια από κάθε άποψη, αυτό το ποσοστό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έρθει πολύ κοντά στην άποψη ότι είναι μια αναγκαία συμφωνία, στην οποία άλλωστε, είτε της αλλιώς, με συγχωρείτε, πλειοψηφικά οι πολιτικές δυνάμεις ως προς το ονοματολογικό είναι από αυτή την πλευρά. Το ότι γίνεται μία τρίκ, το ότι γίνεται ένα τρίκ, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, το ότι γίνεται ένα τρίκ και δεν ονοματίζει η αξιωματική αντιπολίτευση τη σαφή άποψή της, όπως επαναλαμβάνω και θα το πω και το ΚΚΕ, ότι είναι υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, είναι ένα τρίκ. Διότι λένε πως υπάρχουν όμως άλλα στοιχεία, τα οποία όμως η κυβέρνηση και η ίδια συμφωνία σιγά σιγά τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά εκεί είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Αλλά για το ονοματολογικό είναι λίγες οι πολιτικές δυνάμεις που λένε ότι να μην υπάρχει καν το πρόσφημα Μακεδονία στη σύνθετη ονομασία. Το τρίκ λοιπόν που αποκρύπτει αυτή την αλήθεια, κάποια στιγμή οι δυνάμεις που κάνουν τακτικισμό σε ένα εθνικό θέμα, μεταξύ των οποίων κορυφαία βεβαίως η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, θα το βρούνε μπροστά τους. Αυτός είναι και ο κύριος Καμένος. Απολύτως. Μα απολύτως. Ο κύριος Καμένος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι στις δυνάμεις που λένε εξ αρχής να μην υπάρχει το πρόσφημα, το όνομα Μακεδονίας, οποιαδήποτε σύνθετη. Έχει εξαιρετικά καθαρή θέση. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μετακίνηση του κύριου Καμένου. Εγώ σας λέω ευθύτατα για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, για το ΚΙΝΑΛ και για το ΚΚΕ. Είναι κόμματα τα οποία δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα για το Βόρεια ή για το Νέα Μακεδονία. Το έχουν πει κατά καιρούς, το έχουν συνομολογήσει σε όλους τους τόνους. Και άρα πηγαίνοντας για να ψηφίσουμε στη Βουλή, για να συζητήσουμε στη Βουλή, θα πρέπει να εξηγήσουν, αφού τους έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις, στα εύλογα λέω εγώ, ερωτήματα και τις ενστάσεις τους, διότι έχουν δικαίωμα να ψάχνουν πλευρές που ενδεχομένως θα καταστήσουν αυτή τη συμφωνία μεθαύριο προβληματική. Αυτό κάνουν τόσο καιρό. Το δεχόμαστε, περνάνε οι μήνες. Πλην όμως, όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία, όλοι θα ξέρουν καθένας τι έχει να πει. Και τότε είμαι πολύ αισιόδοξος και για την ψηφοφορία μέσα στη Βουλή, αλλά και για τον κόσμο, για τον ελληνικό λαό. Ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα από την ψηφοφορία και τους 151. Έχετε καταλάβει ή έχετε γνώση για το τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Καμένος? Με συγχωρείτε. Έχουμε μπερδευτεί με τις δηλώσεις, γι' αυτό το λέω.
Ο Πάνος ο Καμένος είναι υπουργός από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης τώρα και είναι στο κόμμα που συγκυβερνά με το ΣΥΡΙΖΑ επί 3,5-4 χρόνια και μάλιστα μετά και από ενδιάμεσες εκλογές. Έχει πάρει τις ευθύνες του, επ' αυτού του ζητήματος είχε πάντοτε μία σαφή θέση από την οποία δεν αποκλίνει. Είναι ζήτημα δικό του και του κόμματός του και των βουλευτών του ακριβώς το πώς θα αντιδράσουν ή πώς θα τοποθετηθούν όταν έρθει προς ψήφιση αυτό το ζήτημα στην Ελληνική Βουλή. Εγώ δεν μου επιτρέπεται σε καμία περίπτωση, και όχι μόνο επειδή είμαι πρόεδρος της Βουλής, να ερμηνεύσω παραπέρα θέματα τα οποία έχει την ευκαιρία σε καθημερινή σχεδόν βάση ο Πάνος ο Καμένος να ερμηνεύει, να εξηγεί, να επεξηγεί, να κάνει την τακτική του. Είναι απολύτως σεβαστά αυτά. Μάλιστα. Τους 151 λοιπόν για την Συμφωνία των Πρεσπών θεωρείται ότι υπάρχουν. Πάω στο ενδεχόμενο πρότασης Μομφής. Θα χρειαστεί και εκεί να βρείτε 151 βουλευτές οι οποίοι θα δώσουν θετική ψήφο προς την πλευρά της κυβέρνησης. Θα βρεθούν αυτοί οι 151. Επιτρέψτε μου να σας πω πως η πρόσφατη προεξαμήνου πρόταση Μομφής που είχε γίνει με την αξιωματική αντιπολίτευση είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 127 ψήφους. Δεν ξέρω αν θα πάρει περισσότερους η επόμενη πρόταση Μομφής, την οποία ενδεχομένως θα κάνει, έχει δικαίωμα να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Γνωρίζετε πολύ καλά εκ του συντάγματος ότι θα πρέπει να είναι 151 αυτοί οι οποίοι δυσπιστούν προς την κυβέρνηση για να υπάρχει πτώση της κυβέρνησης. Αυτός ο αριθμός δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, ούτε μπορεί να πλησιαστεί από την παρούσα Βουλή. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, ούτε είναι σωστό να σας πω λεπτομέρειες. Μου ζητήσατε μία εκτίμηση και σας την είπα. Μάλιστα. Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Πρόσφατα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, συναδέλφους, αποκλείσατε το ενδεχόμενο, αν καλά καταλαβαίνω, ότι θα πάμε σε εκλογές πριν από το Μάιο. Η δικιά σας εκτίμηση, παύλα πρόταση, σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, ποια είναι? Είναι ο Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος του 19. Πιστεύω ότι όλα τα οικονομικά μέτρα και η κατάσταση της οικονομίας και οι προβλέψεις και οι προσδοκίες και ο σχεδιασμός, άκουσα με προσοχή και τον κύριο Τσακαλώ το προημερών, να βγούμε στις αγορές 1-2 φορές όσες χρειαστεί μέσα στο χρόνο. Και η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη μαζί με το θέμα της μείωσης της ανεργίας, το να βιώσει ο κόσμος ότι γυρίσαμε σελίδα, που μπορεί να το βιώσει βλέποντας τα αποτελέσματα, μάλλον την ευχέρεια, το εύρος των δυνατοτήτων που δίνει αυτός ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε. Όλα αυτά συνηγορούν στο να υπάρξουν αρκετοί μήνες που ο λαός μας, ο κόσμος, η κοινωνία να αντιληφθεί αυτό το γύρισμα σελίδας. Η πρότασή μου είναι για τότε. Επαναλαμβάνω όμως ότι προεκλογική περίοδος στη χώρα, αυτό είπα και στους κοινοβουλευτικούς, θα έχουμε είτε έτσι είτε αλλιώς για τις ευρωεκλογές, αν σε κλίμακα Ευρώπης, από τον Απρίλιο για τις 26 Μαΐου που θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Ταυτόχρονα έχουμε και δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Άρα η χώρα και η Βουλή, να σας το πω ευθέως, θα έχει τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχουν τεθεί τώρα και βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα ή σε συζήτηση. Θα πρέπει μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το Μάιο, να έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό έρθει, να έχουν κλείσει, να έχουν τεκμηριωθεί, να έχουν ζυγιστεί. Είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα έρθω μετά σε αυτά. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, όλη η ατζέντα των θεμάτων που γνωρίζουμε θα πρέπει μέχρι τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει ολοκληρωθεί. Βάλατε τη λέξη ανάπτυξη, κύριε Πρόεδρε, ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπατε, ναι, με στόχο τον Οκτώβριο. Εν δυνάμει έχει ξεκινήσει όμως μια μακρά προεκλογική περίοδος. Αν είσαστε ένας ξένος επενδυτής και θέλετε να φέρετε τα λεφτά σας να τα βάλετε στην Ελλάδα, θα τα βάλατε σε μια χώρα που έχει μια μεγάλη, μια μακρά προεκλογική περίοδο να επενδύσετε τα λεφτά σας? Νομίζω ναι, διότι δεν είναι ευνηδιαστικές οι εκλογές που θα γίνουν. Συμπληρώνονται και θα συμπληρωθεί η τετραετία κατά το Σύνταγμα και όλοι γνωρίζουν ότι οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν ληφθεί δεν οδήγησαν
σε πολιτική αποσταθεροποίηση. Έχουμε μια πρωτοφανή πολιτική σταθερότητα μαζί με το τέλος του οικονομικού προγράμματος, τουλάχιστον για τις δεσμεύσεις τις κεντρικές που υπήρχαν μέχρι το τυπικό του τέλος. Είναι καλές, αισιόδοξες οι προπτικές. Έχουμε κάνει για τρίτη συνεχή χρονιά ρεκόρ τουρισμού. Σηκώνονται οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, πέφτει η ανεργία. Είμαστε πόλος σταθερότητας και κυρίως κόμβος σε σχέση με τις υπόλοιπες αποσταθεροποιημένες περιοχές στην γειτονιά μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω παραδείγματος χάρη ότι από τις μεγάλες χώρες υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είδατε και τη διαγωνιστική διαδικασία προχθές σε σχέση με το φυσικό αέριο. Είδατε την πρόθεση επενδύσεων και για την COSCO από την πλευρά της. Ο TAP πώς προχωράει, ο East Made, δηλαδή είναι πολύ μεγάλες επενδύσεις μαζί με την μικρό ή μεσαία κλίμακα που αναπτύσσονται στις ΑΕΠ, παραδείγματος χάρη, στον ενεργειακό κυρίως τομέα, τον τουριστικό τομέα, στον πρωτογενή με τις εξαγωγές. Πιστεύω ότι θα υπάρχει εμπιστοσύνη, διότι ακριβώς είμαστε όλοι και πιο σοφοί. Δεν πρόκειται, πιστεύω, καμία πολιτική δύναμη, σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα, και αυτό τεκμηριώθηκε και στην πενταήμερη συζήτηση στη Βουλή, να προχωρήσουμε σε καταστάσεις που θυμίζουν το παρελθόν και που γίνανε από τις δυνάμεις τις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, δηλαδή να προχωρήσουμε στο άνοιγμα του πουλιού, στο ξόδεμα του μπάφερ, θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, του μπαξελαριού που υπάρχει των 26 δις, ή σε προσλήψεις πέραν αυτών που έχουν επιτευχθεί και είναι σωστό να γίνουν κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Δεν θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Σας διαβεβαιώνω απολύτως. Και νομίζω ότι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς οι επενδυτές και οι αγορές, διότι αυτά κάνουν και συζητάνε με τους αρμόδιους όταν βγαίνουν έξω, κάνουν αυτά τα ταξίδια και γίνονται αυτά τα briefing. Θέλω να το τρέξουμε λίγο, επειδή περνάει και ο χρόνος. Έρχομαι στην υπόθεση του κυρίου Πετσίτη. Χθες στη Βουλή, στη συζήτηση για την υπόθεση της ΔΕΠΑ και του κυρίου Λαβρεντιάδη, από την πλευρά της κυβέρνησης, οι κύριοι Σταθάκης, Δραγασάκης, Καλογύρου υποστήριξαν στην προεδρογία τους ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Παρά τα αυτά, απέφυγαν να αναφερθούν τελείως στη δράση του κυρίου Πετσίτη και τις καταγγελίες για τις σχέσεις του με τον κύριο Παπά. Να σας πω ευθέως, κύριε Σαράντη, ότι χθες σε μία συζήτηση, την οποία προφανώς παρακολούθησα όλοι, δόθηκαν πιστικές απαντήσεις σε εύλογα ή σε λιγότερο εύλογα ή και προσχηματικά ερωτήματα που υπήρξαν από πλευράς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω πως ήταν πολύ πιστικά τα στοιχεία που κατέθεσαν οι υπουργοί. Και πιστεύω ότι και εκτιμώ αυτό που λέτε, το ότι δεν μίλησαν συγκεκριμένα για το πρόσωπο αυτό, για αυτό τον Έλληνα πολίτη. Εν πάση περιπτώσει, πόσο μάλλον εγώ δεν πρόκειται, δεν γνωρίζω κιόλας, δεν το ξέρω καθόλου, να αναφερθώ σε κάτι τέτοιο. Είναι σαφές πως οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριωθεί που να αφορά έστω και κατυπώνια σχέσεις αυτού του κυρίου ή οποιοδήποτε άλλου με ζητήματα που άπτονται της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη θα τα κάνει. Το να πολιτικοποιούμε, να στοχοποιούμε και τελικά να συμψηφίζουμε καταστάσεις, διότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να συμψηφιστούν όλα και να υπάρξει ένα κλείσιμο ματιού από όλες τις πλευρές, το είχα πει με αφορμή μια άλλη υπόθεση, για να μπουν ξανά όλες οι υποθέσεις που αφορούν είτε πραγματικά είτε κατά φαντασίαν σκάνδαλα στο τραπέζι, στο σερτάρι. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Όχι. Ούτε φωτογραφία έχετε εσείς μαζί. Όχι, με συγχωρείτε. Εντάξει, δέχομαι όμως αυτό που είπαν οι υπουργοί χθες, ότι προφανώς μπορεί να υπάρχουν φωτογραφίες ανθρώπων που μας χαιρετάνε ή που βρέθηκαν κάποια στιγμή δίπλα μας. Ναι, εντάξει. Καλά έκανε. Και σας επαναλαμβάνω, μην πάμε σε μια λογική συμψηφισμού. Φανταστείτε τώρα να μπουν μπροστά οι διαδικασίες
από όλες τις ομάδες αλήθειας, μνήμης, ψέματος ή από υπηρεσίες των κομμάτων να ψάχνουν τις φωτογραφίες όλων των πολιτικών για να δούνε ποιος πέρασε από δίπλα τους ή τι του είπανε. Πιστεύω πως είναι το τελευταίο σκαλί της κατάπτωσης της πολιτικής. Έχουν αυτό. Περάσει κάποιες λίγες ημέρες, κύριε Πρόεδρε, από το θερμό επεισόδιο που είχατε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, στη Βουλή. Τώρα που έχουν περάσει αυτές τις ημέρες, ποιο θα ήταν το σχολείο σας? Το σχολείο μου είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μία απολύτως ανέτεια και συστηματική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου ως θεσμού, δηλαδή ως πρόεδρο της Βουλής, από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό εξέφρασε προχθές με τη στάση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Μία στοχοποίηση η οποία προφανώς εντάσσεται και στην δημιουργία μιας τεχνητής έντασης, αλλά στην εξίσωση της γενικής πολιτικής αντιπαράθεσης και της όξυνσής της. Πράγματα τα οποία πιστεύω πως είναι στα όρια του αντιθεσμικού και στα όρια του επικίνδυνου για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν χρειάζεται. Πάνω στα πραγματικά προβλήματα όπου υπάρχουν, έχω δώσει και δίνω συστηματικά απαντήσεις επί 3,5 χρόνια, κύριε Σαράντη, δηλαδή σε καθυστερήσεις, σε προβλήματα του κοινοβουλευτικού νομοθετικού έργου κτλ. Δίνω τις απαντήσεις, τις έχω δώσει, κάνουν πως δεν τις ακούν, έτσι ώστε να τεκμηριώνουν αυτή την επίθεση η οποία γίνεται συστηματικά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, προχθές με τον κύριο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εντάξει, το πράγμα παρατράβηξε. Τα λέω και είμαι τόσο αυστηρός, διότι έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες κοινοβουλευτικής δουλειάς, έχουμε μπροστά μας πολλές συζητήσεις. Θέλω διότι ο Πρωθυπουργός έχει μια σημασία αυτό, κύριε Σαράντη. Ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με προηγούμενους πρωθυπουργούς, έρχεται συχνότατα και γίνονται άνετες συζητήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός μιλάνε διπλάσια από όσο λέει ο κανονισμός και όπως είδατε ποτέ δεν έχουμε κόψει κανέναν πολιτικό αρχηγό. Γίνονται άνετες, συνεχείς, συχνές, πυκνές συζητήσεις πάνω στο σύνολο των ζητημάτων και ο καθένας κρίνει, ο κάθε Έλληνας πολίτης κρίνει το πόσο θεσμικά και δημοκρατικά λειτουργεί η Βουλή, που είναι το κέντρο τελικά της λήψης των αποφάσεων και των αντιπαραθέσεων και δεν είναι τα παραθεσμικά κέντρα, οι διαρροές και οι... Κύριε Πρόεδρε, εδώ και τα ξένα συμφέροντα. Εδώ στη τηλεόραση το χρονόμετρο είναι αμήλικτο σε εμάς. Κάθε φορά αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, και γι' αυτό θέλω παράκληση πολύ πολύ σύντομα. Θέλω να θέσω τρία ερωτήματα εκ του θεσμικού σας ρόλου. Σύντομα. Λοιπόν, το ένα έχει να κάνει με συνταγματική αναθεώρηση. Πού βρίσκεται και πού θα πάμε? Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η σχετική συζήτηση, γι' αυτό είχαμε δώσει, θεωρήθηκε μικρή η διορία, μια άλλη, επιτρέψτε μου να πω, στα όρια της ανοησίας ένσταση που υπήρξε, ήταν μικρή σε σχέση με το παρελθόν, με κάποιες ημερομηνίες από το παρελθόν η διορία για την Επιτροπή, για τον απλό λόγο πως όλα τα κόμματα ήδη είχαν καταθέσει το σύνολο των προτάσεών τους. Επειδή υπήρχε επεξεργασία και από το 2014 και την είχαν κάνει και ύστερα. Άρα... Και υπήρχε και διάλογος 2 ετών. Άρα νομίζω πως θα τηρηθούν οι προθεσμίες προς το τέλος Γενάρη. Θα έχουμε τις προτάσεις, μπορούμε να δώσουμε και μια παράταση ύστερα στην Επιτροπή και στο τέλος Φλεβάρη με αρχές Μάρτη θα έβλεπα να... Ωραία. Κλείνει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Έρχομαι στις εξεταστικές επιτροπές. Έχουμε Νοβάρτης, έχουμε Παντονίου, έχουμε τα πορίσματα σε σχέση με την υγεία. Αυτά που είμαστε και πού θα πάμε? Όλες οι υποθέσεις που έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων αυτή των οικονομικών, των κομμάτων, των μέσων ενημέρωσης και των τραπεζών και αυτή της Νοβάρτης, βρίσκονται υπό εξέταση από τη δικαιοσύνη. Εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε νέο στοιχείο από τη δικαιοσύνη που να αφορά σε πολιτικά πρόσωπα, θα ξαναέρθει στη Βουλή. Για τις άλλες υποθέσεις που ήταν σε κρεμότητα, κυρίως για την υγεία, αλλά και η δικογραφία μας έχει έρθει επιπλέον για τον κύριο Παπαντονίου. Η ΜΕΝ της Υγείας έχει σταλεί επίσης στη δικαιοσύνη με τα 4 πορίσματα και ελπνόντι να οι αρθροσκοπήσεις και τα φάρμακο. Για δε τον κύριο Παπαντονίου επίσης θα χρειαστούν ενδεχομένως και για τις 2 από αυτές να έρθουν και στην Ολομέλεια με την έννοια της αποστολής τους στη δικαιοσύνη για να συνεχίσει τη δουλειά της.
Κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση... μια σημαντική δουλειά για αυτά τα θέματα, πάντοτε στα πλαίσια του δικαιακού συστήματος, των ορίων που έχει η Βουλή να βλέπει τα ζητήματα, και νομίζω δεν μπορεί κανείς να έχει ενστάσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει περίπτωση να έρθει πάλι στην επιφάνεια το θέμα των γερμανικών αποζημίωσεων? Είναι στην επιφάνεια και υπάρχει δέσμευση και από τον Πρωθυπουργό, διότι επισπεύδουσα είναι η κυβέρνηση βέβαια, αλλά το έχω πει και εγώ επανειλημμένα, ότι το εξαιρετικό πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής, το οποίο έχει συνταχθεί εδώ και 2 χρόνια, γι' αυτό το ζήτημα θα έρθει για να γίνει η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής μαζί και με τη σχετική απόφαση για τη διεκδίκηση σε διακρατικό, διακοινοβουλευτικό και βέβαια νομικό επίπεδο όλο αυτό το ζητήμα. Αυτό θα γίνει μέσα στο Γενάρη. Δηλαδή αμέσως προσεχώς. Έτσι όπως ξεκινήσαμε, θέλω να κλείσουμε. Με ενημέρωσαν από το κοντρόλ, γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο, περίπου γύρω στις 10 υπήρξαν πάλι σκληρές δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, απειλητικές προς την δικιά μας πλευρά. Σας λέω, είναι ένα πινκ-πονγκ μιας ρητορικής η οποία εντάσσεται ακριβώς στο... στην αμηχανία και νευρικότητα που δημιουργεί το ζήτημα το ενεργειακό και η υπεράσπιση με όλους τους τρόπους που γίνεται στη βάση του διεθνούς δικαίου των ελληνικών θέσεων και των κυπριακών θέσεων στην περιοχή. Πιστεύω ότι αυτού του τύπου η ρητορική δεν θα οδηγήσει και δεν πρέπει να οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και εσφαλμένες κινήσεις που θα απειλήσουν την ειρήνη στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας ήταν, όχι ο Υπουργός Εξωτερικών. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά από το κοντρόλ που με διόρθωσαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή χρονιά. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα για και για την κουβέντα που είχαμε εδώ. Για να είστε καλά, κύριε. Για όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και